Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ξεκίνησαν καθηγητές και σπουδαστές του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για το σχέδιο Αθηνά. Σήμερα το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους μοίρασαν ενημερωτικό υλικό και μίλησαν με διερχομένους για τις μεγάλες ανατροπές που έρχονται και στο Ίδρυμα αλλά και στις ζωές χιλιάδων παιδιών. Τη Δευτέρα το μεσημέρι προγραμματίζεται και πάλι συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο. Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία, όταν 20χρονος μαζί με το σκύλο του υπέστησαν ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ο σκύλος σκοτώθηκε επί τόπου. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος ήρθε σε επαφή με τον ενδοδαπέδιο φωτισμό του πλακόστρωτου και υπέστη ηλεκτροπληξία. Η αστυνομία προχώρησε μία σύλληψη, ενώ ζητούνται άλλα δύο άτομα που εργάζονται στο Δήμο. Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη συναντήθηκε χθες το απόγευμα ο Χορστ Ράχενμπαχ. Η συνάντηση του Γιάννη Μπουτάρη με τον επικεφαλή της Task Force στην Ελλάδα διήρκησε περίπου 2 ώρες. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ζητήματα που αφορούσαν τη διοικητική μεταρρύθμιση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής, όπως το λιμάνι και η έκθεση. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα μέλη του ΠΑΜΕ στο λιμάνι και στο κέντρο της πόλης μετά την απόφαση της κυβέρνησης να επιστρατεύσει τους απεργούς ναυτεργάτες. Εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν αρχικά πορεία στο κέντρο, ενώ στη συνέχεια μπήκαν ευνηδιαστικά στο λιμάνι, φωνάζοντας ενθύματα κατά την απόφαση της κυβέρνησης. Αποχώρησαν ειρηνικά και χωρίς προβλήματα λίγη ώρα αργότερα και συνέχισαν την πορεία, η οποία ολοκληρώθηκε στην πλατεία στο τέλος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις προθέσεις της Coca-Cola 3Ε να εφαρμόσει η εθελούσια έξοδο για μέρος του προσωπικού στο εργοστάσιο της στη Ρεδεστό, καθώς και για την προοπτική απολύσεων πραγματοποίησαν εργαζόμενοι έξω από τη μονάδα. Όπως τόνισαν, η απεργία έχει πρωτοποιητικό χαρακτήρα και βρίσκονται σε ετοιμότητα, με προοπτική κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εάν η εταιρεία προχωρήσει σε απολύσεις. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 35χρονου που κατηγορείται ότι διέριξε 30 αποθήκες και ένα ιατρείο σε διάφορες περιοχές της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ομογενής μέσα σε ένα χρόνο διέριξε τις αποθήκες και το ιατρείο και αφαίρεσε ήδη πρώτης ανάγκης και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Η αξία των αντικειμένων και των χρημάτων που έκλεψε αγγίζει τα 50.000 ευρώ. Με μόνιμους ελεγκτές και επίβαση από τις μπροστινές πόρτες προσπαθεί ο ΟΑΣ να πατάξει το φαινόμενο της ηλεκτροεπιβίβασης, το οποίο υπολογίζεται ότι κοστίζει περί τα 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η ελλειπής ωστόσο ενημέρωση των επιβατών και η καθυστέρηση που προκαλεί η ελεγχόμενη επιβίβαση προκαλεί τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Το φαινόμενο της ελεγχόμενης άρχισε να παίρνει διαστάσεις με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και γιγαντώθηκε στο τέλος του 2011, όταν εκτιμήθηκε ότι το 25% των επιβατών δεν έκοβε εισιτήριο. Την παρέμβαση του εισαγγελέα καθώς και τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης ζητά ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιλίδης, με αφορμή το χθεσινό κομφούζιο που σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό. Ο Δήμαρχος έχει επανειλημμένα ζητήσει την δυναμική παρουσία της τροχέας στην Περιφερειακή Οδό, όπου σημειώνονται δεκάδες τροχέα δυστυχήματα και ατυχήματα εξαιτίας των μεγάλων ταχυτήτων, της χρήσης αλκοόλ και φυσικά της απουσίας τροχονόμων. Για αύριο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου προβλέπεται συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους, ένταση 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο καιρός θα προσθέσει το ίδιο σκηνικό με συννεφιά, με θερμοκρασία που θα ανοίξει στους 7 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από ανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό περιμένουμε και για μεθαύριο, Κυριακή. Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο!